Την στιγμή που οι διεθνείς δυνάμεις προσπαθούν να βρουν λύση στο συριακό ζήτημα, οι συνέπειες από την εισρωή σύρων προσφύγων στο Λίβανο δημιουργούν στη χώρα ανυπέρβλητα προβλήματα. Ουρια. Μετά το ξέσπασμα της Συριακής Σύγκρουσης, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 750.000 Σύριοι πρόσφυγες βρήκαν καταφύγιο στο γειτονικό Λίβανο. Στους δρόμους της Βυρητού, οι απόψεις για το ζήτημα ποικίλουν. Δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε την άφηξη περισσότερων προσφύγων στο Λίβανο. Πρόσφυγε καταφθάνουν κατά χιλιάδε και κανεί δεν νοιάζεται για αυτού. Γιατί δεν φτιάχνουν στρατόπεδα για να μείνουν εκεί, πρέπει να του δεχτούμε. Εκείνοι έκαναν το ίδιο με εμά κατά τη διάρκεια του δικού μα εμφυλίου. Ο Λίβανο είναι βέβαια μικρή χώρα εν συγκρίση με τη Συρία. Η κυβέρνηση δυστυχώ όμω δεν κάνει τίποτα για να λύσει το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα όλοι όσοι έρχονται εδώ να μένουν στον δρόμο και να ζητιανεύουν. Ο πρώην Πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμ Μεκάτι μίλησε στο Euronews για τη σχεδιαζόμενη διαχείριση τη κρίση. <Το, Το ζήτημα των προσφύγων είναι υπό από την κυβέρνηση του Λιβάνου με σκοπό να ελέγξουμε τον αριθμό των εισρωών. <Το> Θέλουμε κάθε σύρο πρόσφυγα, κατά από συγκεκριμένε προποθέσει, να παραμένει στη χώρα νόμιμα. Διαφορετικά, θα εξετάζεται η απέλαση του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρο του Λιβάνου, Μισελ Σουλεϊμάν, έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να δεσμευτούν κατά την παροχή μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια, ώστε η χώρα του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κύμα των προσφυγών.